πραγματοποιείται από τις 24 του μήνα το 16ο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Σε ένα συνέδριο που οι δυνάμεις της αγωνιστικής συσπήρωσης υγειονομικών, οι δυνάμεις δηλαδή που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, βγαίνουν ενισχυμένες και μάλιστα είναι μία συνέχεια της προσπάθειας που δώσανε όλες αυτές οι δυνάμεις όλο αυτό το διάστημα να αναδείξουμε τις ελλείψεις, τα κενά που υπήρχαν στα νοσοκομεία. Βάλαμε από την πρώτη στιγμή, μπήκαμε μπροστά στη μάχη όταν οι άλλες δυνάμεις λέγανε ότι θα λογαριαστούμε μετά την πανδημία, και ακριβώς αυτή την εμπειρία, αυτή τη δράση που αναπτύξαμε όλο αυτό το διάστημα στο χώρο της υγείας, θα πάμε να το μεταφέρουμε στις 18 και 19 του μήνα στη σύσκεψη που καλεί το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Δεν είμαστε μόνο οι υγειονομικοί που δίνουμε αυτήν την αγωνιστική δράση μέσα στην πανδημία, και άλλες δυνάμεις ταξικές στους χώρους της εκπαίδευσης. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην Κόσκο και να πω και στο γειτονικό νομό που βρίσκομαι, στην Καβάλα, στα Λιπάσματα και στα Πετρέλαια, στη Λάρκο και σε άλλους χώρους, τη δυναμική και την αλληλεγγύη που πρέπει να εκφράσουμε και να δώσει ο ένας το χέρι στον άλλον, για να γίνει, πώς το λένε, ενωμένη η εργατική τάξη, να αντιπαλέψει τη σωρία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, και νομίζουμε ότι είναι ευκαιρία μέσα από αυτή τη σύσκεψη να οργανώσουμε και να εκτελέσουμε το επόμενο διάστημα καλύτερα τις δράσεις μας και για να μπορέσουμε, όπως το λένε, να μεγαλώσουμε τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης.